Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε λοιπόν τους πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων, να δούμε πού σημειώθηκαν οι κυριότερες αυξήσεις και μειώσεις στις τιμές ζώνης με την βοήθεια του Κώστα Κετσιετζή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέτα. Μιλάμε ουσιαστικά για αναγκαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες έγιναν στις τιμές ζώνης, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι κειμενικές αξίες των ακινήτων. Πρόκειται για μια κίνηση που έπρεπε να γίνει λόγω και μνημονιακών υποχρεώσεων, αλλά λόγω και δικαστικών αποφάσεων και κυρίως λόγω αποφάσεων του ΣΤΕ, το οποίο έχει ζητήσει την εξίσωση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Είναι κάτι το οποίο ακόμα, σύμφωνα με παραγόντες αγοράς, δεν έχει συμβεί, ακόμα και με τις καινούργιες τιμές ζώνης, οι οποίες έχουν μεν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν περισσότερο σχέση με την πραγματική αγορά, αλλά υπολείπονται ακόμα. Όμως. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα? Έχουμε πτώση με κάποιων εκατοντάδων ευρώ σε τιμές ζώνης, κυρίως στα βόρεια προάστια. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες είχαν πολύ υψηλές αντικειμενικές αξίες, είχαν κάποτε και πολύ υψηλές πραγματικές αξίες, αλλά έχουν βιώσει μια κατάρρευση η οποία, σύμφωνα με παράγοντες αγοράς, φτάνει και το 70% από την αρχή της κρίσης. Οι μειώσεις, οι μεγαλύτερες παρατηρούνται στο νέο ψυχικό, στη Φιλοφέη, στην Κηφισιά, στην Πολιτεία και σε όλες αυτές τις περιοχές. Από την άλλη, έχουμε αυξήσεις σε κάποιες περιοχές, στο κέντρο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, στο πρώτο διαμέρισμα. Υπάρχουν κάποιες αυξήσεις κυρίως σε μικρομεσαίες σε περιοχές, οι οποίες βλέπουμε κάποιες αξίες των 100-200 ευρώ στις τιμές ζώνης. Αυτό το οποίο σημειώνουν με νόημα παράγοντες αγοράς είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για, για ένα μπάλωμα, αν θέλουμε, βάση υποστηρίξης. Δεν είχαν χρόνο οι εκτιμητές, λένε. Δεν είχαν χρόνο οι εκτιμητές. Αυτό ισχύει ότι δεν είχαν χρόνο οι εκτιμητές. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί ουσιαστικά ο μηχανισμός ο οποίος σχεδίαζε το Υπουργείο Οικονομικών για αυτόματη καταγραφή των εμπορικών αξιών ουσιαστικά πέτυχε. Οπότε μπήκε σε εφαρμογή το Plan B, το οποίο ήταν να μπουν οι εκτιμητές σε πιεσμένους χρόνους να δώσουν τιμές. Πράξεις δεν γίνονται ώστε να υπάρχουν αρκετές τιμές και αρκετά στοιχεία για να βγουν πραγματικές αντικειμενικές αξίες. Οπότε ουσιαστικά έγινε μια παρέμβαση για να υπάρξει τουλάχιστον το τυπικό, μια τυπική προσαρμογή. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε, αυτό το οποίο είπε χθες η Υπουργός Οικονομικών είναι ότι οι νέες αντικειμενικές θα επηρεάσουν μόνο τον ένφια φέτος και όχι τους υπόλοιπους φόρους, οι οποίες είναι συνδεδεμένοι, και ότι αυτό θα γίνει από το χρόνο. Μένει να δούμε βέβαια και τα ΦΕΚ και τις υπουργικές αποφάσεις.